είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις στην πορεία των ετών της διοίκησης Χρήστο Βασίλη, που είπα ΕΠΑΣ Γιάννενα εκδίδει μετά από αγώνα της ανακοίνωση με προφανή αναφορά στη μέχρι στιγμής αντιμετώπιση από τη διαιτησία, παράλληλα όμως και με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Για όλα αυτά, αφορμή στάθηκε η διαιτησία του Δελφάκη στο παιχνίδι κυπέλου με τον Πλατανιά, που ακολούθησε ένα μπαράζ προσβλητικών δηλώσεων και υπονοούμενων από παράγοντες άλλων ομάδων σε βάρος του ΠΑΣ. Έτσι, αργά το απόγευμα, με ανακοίνωσή της ΥΠΑΕ κάνει λόγο για ύπουλα χτυπήματα που δεν πρόκειται πάντως να κάμψουν το φρόνημα της ομάδας. Είναι πολύς καιρός τώρα που αντιμετωπίζουμε μια πολεμική που εκφράζεται κυρίως με τη μορφή λεκτικών επιθέσεων εναντίον του ΠΑΣ άμεσα ή έμεσα, από ζηλόφθονες και επιτίδιους ανταγωνιστές μας, τονίζεται αρχικά στην ανακοίνωση. Το γνωρίζαμε, συνεχίζει, ότι στόχος τους ήταν και θα συνεχίσει να είναι η δημιουργία ενός κλίματος που θα επηρέαζε τη δίκαιη ισορροπία του 50-50 στους αγώνες μας. Δεν ήταν η πρώτη φορά που βιώνουμε κάτι τέτοιο στους ζωσιμάδες και πολύ φοβόμαστε όχι η τελευταία. Αλλά είναι κρίμα, συνεχίζει η ανακοίνωση, στην επάνωδό του μετά από πολύμηνη απουσία από τους αγωνιστικούς χώρους, ένας διαιτητής να αφήσει αυτό το τεχνητό κλίμα έντασης να αλλοιώσει την αντίληψή του. Το μόνο που κατάφερε ήταν να δημιουργήσει έντονο εκνευρισμό, δυσαρέσκεια και αίσθημα αδικίας στους ποδοσφαιριστές μας και στους χιλιάδες ανθρώπους που θέλησαν να παρακολουθήσουν μια πραγματική ποδοσφαιρική μάχη. Και την παρακολούθησαν, μόνο που ήταν μια άνηση ποδοσφαιρική μάχη. Οι ζηλόφθονοι, συνεχίζει η ανακοίνωση, πανηγύρισαν που κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να στερήσουν από τους μαχητές μας τη δυνατότητα να πάνε την ομάδα πιο κοντά σε έναν από τους στόχους της. Μπορεί χθες να χάσαμε τον στόχο του κυπέλου, πετύχαμε όμως τον στόχο της καθαρότητας και τιμιότητας του αγώνα μας για μία ακόμη φορά. Το ξέρουμε όλοι εμείς, το εκτιμούν οι φιλαθλοί μας και το φθονούν κάποιοι ανταγωνιστές μας. Υποσχόμαστε λοιπόν σε όλους να συνεχίσουμε κόντρα σε οποιαδήποτε τρικλοποδιά, κόντρα σε οποιοδήποτε ύπουλο χτύπημα. Και θα το καταφέρουμε πάντα, όπως άλλωστε κάναμε σε όλη την 50χρονη ιστορία μας. Και αυτό, να είστε σίγουροι, το νιώθουμε όλοι εδώ στην Ήπειρο, είτε κάποιος πολεμά με τη φωνή του από τη μικρή ή τη μεγάλη σκεπαστή, είτε καταθέτει την ψυχή του κάθε εβδομάδα στο χορτάρι. Για την πόλη και το σήμα στη φανέλα, καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΣ Γιάννενα. Άφησαν πίσω τους στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΣ την αναμέτρηση ρεβάνς με τον Πλατανιά για το κύπελο που πλήγωσε την ομάδα και στο γόητρο αλλά και σε αγωνιστικό επίπεδο. Κανείς δεν μπορεί να κάνει λόγο βέβαια για αποτυχία, ειδικά τη στιγμή που ο ΠΑΣ με αριθμητικό μειονέκτημα για μία και πλέον ώρα έφτασε μία ανάσα από την ανατροπή του σκορ του πρώτου αγώνα και την πρόκρισή του στην επόμενη φάση. Από την άλλη, στο ποδοσφαιρικό τμήμα μετρούν τις πληγές τους, καθώς η αναμέτρηση άφησε πίσω της ένα γεμάτο ιατρικό δελτίο και μία αποβολή με απευθείας κόκκινη. Ουσιαστικά από το 70 λεπτό και έπειτα ο ΠΑΣ αγωνίστηκε με 9 παίκτες, αφού ο Βιδάλ μόλις που μπορούσε να σταθεί όρθιος, αδυνατώντας να περπατήσει. Ενώ λίγο αργότερα προσθέθηκε και ο σοβαρός τραυματισμός του Σκόνδρα, που έδωσε ό,τι μπορούσε για να τελειώσει το παιχνίδι. Αν συνυπολογιστεί ο τραυματισμός του Κοζορώνη, που αντικαταστάθηκε από τον Γιάκο στο πρώτο ημίχρονο, και την αποβολή του Μπέριου με κόκκινη κάρτα, αντιλαμβάνεται εύκολα ο καθένας ότι ο ΠΑΣ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εν ώψη της σαββατιάτικης αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. Ξεκάθαρη ιατρική εικόνα αναμένεται αργά το απόγευμα για τους παίκτες του ΠΑΣ, στους οποίους το τεχνικό επιτελείο μοίρασε συγχαρητήρια για την συγκλονιστική τους προσπάθεια στο παιχνίδι με τον Πλατανιά. Την ίδια αναγνώριση στην προσπάθεια εξέφρασαν και οι φίλοι της ομάδας, που αποθέωσαν τους παίκτες που βρήκαν απέναντί τους όχι μόνο μια ομάδα σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά και μια εχθρική διαιτησία. Λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό από το κύπελο, δύο παίκτες του ΠΑΣ παρέλαβαν τα βραβεία τους. Ο Πέδρο Κόντε για το καλύτερο γκολ της προηγούμενης αγωνιστικής και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης ως MVP της δεύτερης αγωνιστικής για το παιχνίδι στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΣ παρέλαβε το βραβείο από τον Γιάννη Πετράκη, που τόνισε πως κάθε φορά που υπάρχει μια ατομική διάκριση αναβαθμίζεται το προφίλ της ομάδας. Ενώ ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης παρέλαβε το βραβείο του από τον γυμναστή τερματοφυλάκων Χρήστο Τσελιόπουλο. Τα χώρια από αυτά που είναι πολύ σημαντικά, και το γκολ το ωραίο που έβαλε, αλλά και ο βαθμός που πήραμε, νομίζω ότι όταν υπάρχει μια βράβευση που αφορά την ομάδα μας, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από αυτό αναβαθμίζεται η εικόνα και το προφίλ της ομάδας. Θέλουμε, μακάρι, μέσα από την προσπάθεια των παιχτιών και στην καθημερινότητα και κάθε Κυριακή, να έχουμε και άλλες τέτοιες παρόμοιες βραβεύσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για τα παιδιά, ξεχωριστά τον καθένα δηλαδή που τυχαίνει να παίρνει βραβείο, αλλά πολύ σημαντικό και για την ομάδα μας. Ο Πέδρο είναι αυτό που ψάχναμε το καλοκαίρι? Νομίζω η πράξη το αποδεικνύει με το παραπάνω.
τα χτίσουν στο βραδινά. Τα ξεχάσαμε προφανώς από σήμερα, γιατί έχουμε. Δεν προλαβαίνουμε να μένουμε σε κάτι που είναι πίσω, γιατί μπροστά μας και πολύ σύντομα έχουμε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Και όλο μας το μυαλό και η εστίαση είναι το πώς θα είμαστε καλά. Στην καλύτερη κατάσταση για το αυριανό παιχνίδι. No pienso en el premio. Δεν σκέφτομαι το βραβείο. Pienso que bueno, que lo importante es que se consiguió un gol y no se perdió. Το σημαντικό είναι ότι μπήκε το γκολ και ότι δεν χάθηκε ο αγώνας. Que las cosas están haciendo bien, que no solo he recibido yo un premio, sino que muchos compañeros también han recibido y eso es por algo, porque se están haciendo las cosas bien. Ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά και γίνονται καλά, γιατί όχι μόνο εγώ έχω κερδίσει ένα βραβείο, αλλά και άλλοι παίκτες. Y que en parte, por supuesto, que tiene que haber también eso el entrenador. Και σε αυτό φυσικά σημαντικό ρόλο παίζει και ο προπονητής. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Tenemos un partido difícil el sábado. Sí, todos los partidos desde mi punto de vista son difíciles, no solo el sábado. Ναι, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, όχι μόνο του Σαββάτου. No porque sea Panathinaikos es más difícil. Yo pienso que todos los partidos de los 15 equipos que estamos son partidos difíciles. Όχι επειδή είναι ο Παναθηναϊκός είναι πιο δύσκολος, όλα τα παιχνίδια είναι εξίσου δύσκολα. Πας για ένα. Και το επιτελείο που υπάρχει εδώ πέρα μπορούν και να αναδεικνύουν αυτή την αξία των παιδιών. Δίνουν την ευκαιρία, το βήμα, ώστε αυτά τα παιδιά να δείξουν την πραγματική τους αξία. Και έτσι έχει συμβεί και σε αυτή τη στιγμή με τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος είχε πάρα πολύ μεγάλη αξία προτού έρθει στο ΠΑΣ Γιάννενα. Ο ΠΑΣ Γιάννενα, η ομάδα, ο προπονητής του δώσανε αυτή την ευκαιρία να αναδείξει αυτή την αξία που υπάρχει. Και το έχει καταφέρει. Με τη βράβευση του αυτή με το σαν πολυτιμότερος παίκτης της δεύτερης αγωνιστικής, με την εμφάνισή του μέσα στην Τούμπα, ο οποίος ήταν ένας και αυτός από τους βασικούς συντελεστές που η ομάδα πήρε μια μεγάλη νίκη. Πού μπορεί να φτάσει ο Αλέξανδρος? Ο Αλέξανδρος, όπως όλοι οι αθλητές, έχει πολύ μεγάλο περιθώριο εξέλιξης. Αυτό που προσωπικά θέλουμε να κάνουμε εμείς στον Αλέξανδρο είναι ότι, το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτός, το συζητάμε κάθε φορά, είναι να, και το έχει καταφέρει τώρα, είναι να γίνει ο τερματοφύλακας αγώνων. Γιατί ήταν τερματοφύλακας προπόνησης. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας, αλλά ήταν τερματοφύλακας προπόνησης. Δεν αναδεικνυόταν η αξία του. Ο Αλέξανδρος τον προσέξαμε, τον επιλέξαμε να έρθει στην ομάδα πέρσι τέτοιο καιρό για να μας βοηθήσει. Η εξέλιξή του σε ένα χρόνο είναι αυτή που βλέπετε εσείς. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το βραβείο. Σίγουρα όταν υπάρχει μια ατομική διάκριση έχουν συμβάλει και άλλοι παράγοντες σε αυτό. Μπορώ να πω ότι είμαι και πολύ χαρούμενος επειδή όλο το τεχνικό επιτελείο είναι μαζί μας και μας βοηθάει από την πρώτη στιγμή που βρίσκομαι και εγώ στην ομάδα. Και όπως βλέπετε υπάρχει μια εξέλιξη σε αυτό και μπορέσαμε και βοηθήσαμε την ομάδα μας στο μεγίστο. Επειδή έχεις περάσει και από άλλες ομάδες, θεωρείς ότι ο τρόπος δουλειάς εδώ στον ΠΑΣ και για εσάς τους τερματοφυλάκες, αλλά και γενικότερα στην ομάδα, είναι αυτό που βοηθά στην εξέλιξη, όπως είπε και ο κύριος Τσίλιο? Σίγουρα, όταν υπάρχει μια εξέλιξη και σε ένα ποδοσφαιριστή και σε ένα τερματοφύλακα, πάντα υπάρχει από πίσω αφανής ουρά, που λέμε. Στη δική μας την πλευρά είναι ο κύριος Τσελιόπουλος στους τερματοφύλακες, αλλά και στους παίχτες ο κύριος Αλεξίου, ο κύριος ο κότς, ο κύριος Πετράκης και κάποιοι άλλοι που είναι και από πίσω και μας έχουν από κουτά και μας βοηθάνε στο να εξελισσόμαστε καθημερινά. Μετά αύριο έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με το Παναθηναϊκό. Ποιο είναι το μήνυμά σου, τι θες να πεις και στον κόσμο? Ότι πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι, προσγειωμένοι, δεν έχει γίνει τίποτα. Ο στόχος μας είναι ο ίδιος. Πρέπει να είμαστε αντάξει στο όνομα αυτής της ομάδας, να μπορούμε να βοηθάμε στο μέγιστο, να δίνουμε το 100% και να παίρνουμε τα αποτελέσματα.